Δεν είναι το σώμα. Το έχω βγει, να θέλεις. Άντε, γεια. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα στο ελπίδιο μας θα δείξουμε πολλά και επίκαιρα θέματα. Θα ήθελα πρώτα όμως να πάμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, όπως με ειδοποιούν και από το control. Θα πάρουμε συνέντευξη από έναν delivery boy της Yahama. Πάμε παρακαλώ, Γιώργο. Ναι, είμαστε έτοιμοι για τη σύνδεση, Γιώργο. Για πες μου, καινούργια πιτσαδόρε, πώς είσαι στη νέα σου τρομερή δουλειά? Περνάω τέλεια, είναι φανταστικά. Μας δίνουν 3 ευρώ την ώρα, περισσότερο και από τους βούλγαρους ναύτες παίρνουμε. Είναι τέλεια, μας δέρνουν και λίγο, αλλά δεν πειράζει, μας αρέσει. Γουστάρουμε λοιπόν. Έχουμε τις νέες μηχανές PD4XS, που σημαίνει pizza delivery στο σπίτι σας πάρα πολύ γρήγορα σφαίρα. Είναι απίστευτες οι δυνατότητες που έχουν αυτές οι μηχανές, γιατί πηγαίνουν σφαίρα και προλαβαίνουμε το delivery σε 10 λεπτά. Μάλιστα, φανταστικά γεγονότα ακούμε εδώ, Γιώργο. Πάμε πίσω στο στούντιο. Κούκλος ήταν πάντως ο Deliveras. Ας μην παρακτηριόμαστε όμως από το πρόγραμμα μας και ας περάσουμε στο δεύτερο πολύ καυτό θέμα που έχει πειράξει πολύ την ελληνική κοινωνία. Είναι ένα θέμα που έχει σοκάρει πραγματικά όλη την Ελλάδα. Η ζωή ενός σημερινού σκεϊτά. Όχι, όπως μείνετε πια από το κοντρόλ, ενός σημερινού δίτη. Είμαστε έτοιμοι για τη ζωντανή σύνδεση. Είμαστε πάνω σε ένα τριώροφο βράχο. Έχει πολύ αέρα πάνω. Και είμαστε με ένα καβλιάρι εδώ ψαρά που μας πει τα προβλήματά του. Λοιπόν, ξέρετε ποια είναι τα προβλήματά μας? Είναι πολλά καταρχάς. Βασικά είναι ένα. Πρώτο, δεν έχουμε λεφτά να φάμε γιατί κανείς δεν ενδιαφέρεται για καταδύσεις. Κανείς στη σήμερα ημέρα δεν θέλει να πάει για κατάδυση. Το μόνο που θέλουν είναι να κόβουν βόλτες και να παυρίζουν στην παραλία. Ξέρετε που ζω εγώ? Ζω κάτω από ένα βράχο και έρχονται οι κάβουρες. Οι κάβουρες και με δαγκώνουν. Και ξέρετε τι τους κάνω? Τους βάζω κάτω, τους βγάζω τα εντόστια και τους τρώω. Ξέρετε γιατί? Γιατί μου είχε πει ο γιατρός ότι είναι πολύ καλή και θρεπτική. Λοιπόν, τώρα πρέπει να φύγω, να πάω να κάνω λίγο γοργονοεπίδειξη και να βγάλω λίγο νερό που έχει κολλήσει στα αυτή μου, γιατί έχω κάνει μια κατάσταση 32 μέτρα. Λοιπόν, γεια σας. Ναι, ας πάμε πίσω στο στούντιο. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε μετά από αυτό το τρομερό ρεπορτάζ για τους δίτες. Και τώρα ας περάσουμε σε ένα νέο θέμα, αρκετά ενδιαφέρον, συναρπαστικό, θα έλεγα συναρπαστικότατο, amazing, you know. Λοιπόν, για τα νέα παιδιά και τους εφήβους, βασίζεται βασικά στην τεχνολογία. Ουσιαστικά τι είναι? Είναι μια τιμονιέρα που έχει υποστατιστές ενός συστήματος anti-ABS control. Επίσης έχει SSF, OPQ, TSC, LAN, Wireless, Giga Memory, Ultraviolet. Sony ισοσταθμητές που περικάνουν surround όλο τον ήχο και έτσι κατά του νόμου της βαρύτητας του Αλέκου Αϊνστάιν. Πιστεύω θα είναι το καλύτερο για ένα νέο. Όλα αυτά όμως θα τα βρείτε στο abs.com FCQOTRU. Και αυτό το μοντέλο λέγεται ABCDEFG FFG PQ340850JR. Για να την παρουσιάσουμε όμως, γιατί μια εικόνα ισχύει με χίλιες λέξεις, θα έλεγα. Όχρε! Αυτό, συγγνώμη κυρίες και κύριοι, αλλά δεν είναι προγράμματος. Sorry Γιώργο, θα το πούμε μετά. Λοιπόν, να την παρουσιάσουμε τώρα. Είναι αυτή εδώ, με αυτή εδώ, άμα το πατήσεις πετάει ρουγιέτες. Είναι μια τρομερή έκδοση. Και να σου πω κάτι κυρίες και κύριοι. Αυτή εδώ η τιμονιέρα κάνει μόνο 300 εκατομμύρια ευρώ. Και τώρα που θα έρθουν και εκπτώσεις για τους τυχερούς, θα την πάρουν μόνο 400 εκατομμύρια. Είναι φοβερή, πετάει πυράβλους, ρουκέτες, πλαστικούς, σωλήνες εννοούσα. Από όλα, βλέπετε εδώ πληκτρολόγια, οθόνες, κάποια βίντεο κάποιων γνωστών, έτσι πολύ έτσι γνωστών. Βλέπετε εδώ, είναι τρομερά βίντεο που θα μείνουν στην ιστορία, πιστεύω. Και ας περάσουμε τώρα στο νέο θέμα. Στον αέρα! Έλα ρε Γιώργο, τι έγινε? Πώς πάει, γκουμενάκια? Στον αέρα! Κυρίες και κύριοι, έχουμε ένα συνταρακτικό γεγονός. Φίλο μας ο Γιώργος Γεωργοκακόπουλος, Σταντινόπουλος, Διόμητρια Κολγιωργόπουλος, είχε ένα τραγικό ατύχημα με ένα σκουπιδοντενακέ. Σκουπιδοντενακές κατηφόρησε σε μια κατηφόρα στην Σάμου οδός
Και αυτή η κατηφόρα ήταν τόσο μεγάλη κατηφόρα που ο Σκουδεντενεκές πάτησε τον άτυχο συνάδελφό μου. Ο συνάδελφός μου τώρα νοσηλεύεται σε γνωστό νοσοκομείο της χώρας και δεν θα μπορέσουμε να έχουμε επικοινωνία μαζί του για λίγες μέρες ακόμα. Τώρα μπορούμε να περάσουμε σε ένα πολύ συντρακτικό γεγονός για ένα πρεζάκι. Λοιπόν, τώρα θα περάσουμε στο πρεζάκι που λέγαμε. Το πρεζάκι αυτό είναι μιας πολύ γνωστής οικογενείας, της Πρεζάκι Ταμπεντώνε και το λένε Γιώργο. Και θα πάμε τώρα στο ρεπορτάζ με τον συνάδελφό μου τον Γιώργο. Πάμε. Εδώ βλέπουμε το πρεζάκι. Το πρεζάκι αυτό θα το ρωτήσουμε τώρα. Θα το ρωτήσουμε για ποιο λόγο εσύ, ενώ είσαι από τόσο γνωστή οικογένεια, έχετε λεφτά, δεν είχατε οικονομικά προβλήματα, αποφάσισες να ακολουθήσεις αυτόν τον τρόπο ζωής. Οι φίλοι μου φταίνε. Αυτοί με μπλέξανε. Εγώ δεν είχα γκόμενες. Αυτοί είχανε και τώρα έχω πρεζόνο. Είμαι εξαντλημένος από τη ζωή. Δεν ξέρω τι να πω. Οι γονείς μου είναι... Να μην το χαρακτηρίσω. Δεν μπορώ άλλο. Θέλω να χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο. Δεν αισθάνομαι καλά. Θέλω 3 κιλά μαριγουάνα, παρακαλώ. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Στο στούντιο έχουμε πάρα πολλές δόσεις που έχουμε μαζέψει από διάφορα πρεζάκια. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι το καλύτερο για εσένα. Κόστος. Είστε στον αέρα. Είσαι γύφιος. Στον αέρα είμαστε. Είμαστε στον αέρα. 3, 2, πάμε. Πολύ γύφιος. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Γιώργος Χατζηγό, Γιώργο Δημήτρο Μιχαλό Γιωργάκης, άμα δεν με γνωρίσατε. Παίζησα τελικά από αυτή τη φοβερή σκουβδο τενεκέ. Γυρίσαμε στο κεντρικό δελτίο, είδαμε το πρεζάκι σε τι άσχημη κατάσταση βρισκότανε. Αυτά έχει τα άσχημα η ζωή. Για πες μου Γιώργο, εσύ τι γνώμη έχεις για το σούπερ πρεζάκι? Δεν ξέρω Γιώργο, πάντως είναι πολύ θλιβερή αυτή η ιστορία, όλο αυτό που συνέβη. Το πρεζάκι πρέπει να δικαστεί σίγουρα για τα παραπτώματα που έχει κάνει. Ναι, και εγώ το πιστεύω αυτό. Επίσης, τι να πω, δεν υπάρχουν λόγια για αυτή την πράξη που έχει κάνει αυτό το παιδί στον εαυτό του. Έχει δηλητηριαστεί, έχει πάθει συχνοουρίτιδα και σύνδρομο του HWFOHVSE2,9. Αλλά ας το ξεχάσουμε, γιατί αυτά έχει ζωή. Και ας περάσουμε στο επόμενο θέμα, Γιώργο, που είναι... κυρίες και κύριοι, στο επόμενο θέμα, που είναι ένα θέμα αρκετά ενδιαφέρον για τη νεολαία και όλους τους νέους, ξέρετε, teenagers, που πάνε, διασκεδάζουν και μετά γυρνάνε σπίτια τους αργά. Όσο για αυτό το θέμα, θα χρειαστεί να δούμε ένα βίντεο για να πάρετε μια γεύση από το τι επρόκειτο κάνουν τα παιδιά σας σε αυτά τα μπαρ και τα ξενύχτια, ξέρετε. Νομίζω φίλε εγώ σήμερα θα πιάσω γκόμενα. Ρε, νομίζω έχω ευκαιρίες γιατί όλοι με κοιτάνε πολύ ωραία. Αφού να φανταστείς, όταν είμαι στη δουλειά και φωνάζει ο εργολάβος, Γιώργο φέρε το σκεπάρνι. Εγώ του λέω. Αυτές ήταν οι κύριες ειδήσεις των αθλητικών σήμερα. Μαζί σας ήταν ο Γιώργος Γιώργο Κίδης και ο συνέδρος μου Γιώργος Γεωργακόπουλος. Καλή σας μέρα. Πες το ρε παραπλήκα. Κόψτε τις κομμένες σκηνές αυτό, εντάξει. Άντε. Πώς πάμε λίγο. Εντάξει ρε. Μιλάω. Ναι. Νομίζω φίλε πως θα πιάσω ακόμα. Κόψτε ρε και άρχισε και να πιώσω. Έλα, πάμε. Κόψτε να αρχίσεις με καινούργιο. Δεν έχει σημασία το προηγούμενο, έλα θα κόψουμε εκεί πέρα. Αέρα. Ναι Γιώργο, είμαι σε σύνδεση από ένα τριώροφο κτίριο. Τι!